Η ομάδα πετάει, γράφουμε βίντεο εδώ στο YouTube και είμαστε όλοι χαμογελαστοί. Και εγώ που μπροστά από την κάμερα, αλλά και όλοι οι φίλοι που είναι εδώ από πίσω και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια ωραία συνταγή και αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από μια πατσαβουρόπιτα. Μια πατσαβουρόπιτα που είναι εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Και πάμε κατευθείαν να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Θα ξεκινήσουμε με το φύλλο. Κατεψυγμένο φύλλο κρούστας, το οποίο μου λύνει τα χέρια γιατί το έχω στην κατάψυξη. Το βγάζω λίγες ώρες πριν και κατευθείαν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Φυσικά υπάρχει και φρέσκο, αν πάτε στο σούπερ μάρκετ να το πάρετε εκείνη την ώρα. Θα το ανοίξουμε και κάνω ένα κόλπο. Το κάνω ρολό, έτσι, απαλά. Και το κόβω σε χοντρά κομμάτια με ένα μαχαίρι. Θα δείτε πώς θα γίνει. Κάθε κόψιμο περίπου 2 δάχτυλα. 12 με 13 κομμάτια είναι αυτά που έχω κόψει και όπως τα κόβουμε κατευθείαν θα τα ανοίξουμε και θα τα κάνουμε να έρθουν να ανοίξουν καλά και να γίνουν σαν πολύ χοντρά λαζάνια. Και αυτά θα έρθουμε τώρα να τα κάνουμε σαν πατσαβούρι δηλαδή, έτσι βγαίνει πατσαβουρόπιτα. Κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι το φύλλο. Και αυτό τώρα θα έρθει να ψηθεί τέλεια μαζί με όλα τα τυριά και τα λαντικά. Θα πάρουμε ένα ταψί και θα το βουτυρώσουμε πάρα πολύ καλά. Έχω ήδη λιώσει βούτυρο σε ένα μικρό κατσαρολάκι να πάει παντού. Είναι αντικολλητικό. Αν δεν έχετε αντικολλητικό, έτσι κι αλλιώς θα το βουτυρώσετε για να πάρει ωραίο άρωμα η πίτα σας. Θα κάνουμε την πρώτη μας στρώση με φύλλα κάτω. Αεράτα θέλω να είναι, να τα στρώσετε. Μετά την πρώτη στρώση, η διαδικασία είναι η εξής. Θα πάρουμε τα λαντικά μας και θα τα ψιλοκόψουμε πάρα πολύ καλά σε μικρά ή πιο μεγάλα κομμάτια. Εδώ πήρα τη μορταδέλα, το μπούτι μου και την γαλοπούλα. Τα τυριά μου τα έχω τριμμένα και μέσα στην κρέμα γάλακτος, την οποία την έχω εδώ, με ένα πιρούνι θα έρθουμε να ανακατέψουμε καλά τη μουστάρδα και τα δύο αυγά. Καλύτερη ώρα έφτασε. Αρχίζουμε να χτίζουμε λοιπόν την πατσαβουρόπιτα και ξεκινάμε με τυριά. Θα παίρνετε όλα τα τυριά τα οποία τα έχετε τριμμένα και θα βάζετε λίγα-λίγα. Δύο στρώσεις θα κάνουμε. Λίγα λαντικά. Ανακατεμένα. Πάρτε απ' όλα. Να πάνε παντού. Τέλεια. Λίγο βούτυρο. Και θα βάλουμε τη μισή ποσότητα από την κρέμα με τα αυγά και τη μουστάρδα. Η πρώτη στρώση είναι έτοιμη. Πάμε για τη δεύτερη. Τέλεια. Λίγο βούτυρο και την υπόλοιπη κρέμα με το αυγό και τη μουστάρδα. Σούπερ! Και πάμε να τελειώσουμε με τα φύλλα από πάνω. Και τελειώνουμε φυσικά με λίγο βούτυρο, μερικά τυριά από πάνω, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και στο φούρνο σε 180 βαθμούς. Το ψήσουμε για τουλάχιστον 30 λεπτά με 35 αναλόγως και το φούρνο σας. Πόσο πιο γρήγορα, πόσο πιο εύκολα. Μια ωραία πατσαβουρόπιτα η οποία είναι έτοιμη να μπει στο φούρνο. Πάμε. Σε 35 λεπτά η πατσαβουρόπιτα είναι έτοιμη. Δεν έχετε παρά να κόψετε με ένα μαχαίρι και με μια σπάτουλα να σερβίρετε για κατευθείαν να τη δοκιμάσετε. Ζεστή όπως είναι καταπληκτική.
Είδε ότι ωραία που έχει ψηθεί το φύλλο και μέσα η γέμιση έχει μείνει υγρή και πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιήστε ό,τι ελαντικά και τυριά έχετε στο ψυγείο σας και φτιάξτε τη δική σας πατσαβουρόπιτα εύκολα και απλά. Άλλη μια συνταγή έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού εδώ, στο κανάλι μου στο YouTube και φυσικά όλες τις συνταγές θα τις βρίσκετε στο alexospapandreou.gr. Να είστε καλά, γεια σας!